Πολύ. Κύριε Νικολαίδη, διάβασα πρόσφατα ένα, θεώρησα εγώ, εξαιρετικό άρθρο της Νικολέτας της Κουρούση που φιλοξενήθηκε στο Φιλελεύθερο. Η άποψή της έχει αρκετά σημεία που με βρίσκει σύμφωνο. Αναφέρει λοιπόν, οι Λεμεσιανοί είδαν μέσα σε λίγα χρόνια τον χαρακτήρα της πόλης τους να αλλάζει, με τους πύργους να ξεφυτρώνουν, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, με μια ανάπτυξη τύπου αρπακόλα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των τριών βασικών πυλώνων βιωσιμότητας, δηλαδή της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί? Κύριε Βαδούλη, θέλω να σχολιάσω. Μετά θα σας δώσω το δικαίωμα να ολοκληρώσετε την απάντηση και μετά θα σας δώσω να μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτά τα οποία έχουν πει. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, ασφαλώς είναι πολυσύνθετη έννοια και εμπεριέχει πολύ περισσότερα στοιχεία από μια πράσινη διαδρομή, ασφαλώς. Και ασφαλώς δεν είναι θέμα μιας πλατφόρμας του Δημότη που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλατφόρμα του Δημότη, ένα application, εν πάση περιπτώσει, που εξυπηρετεί τον Δημότη. Όντως στη Λεμεσό υπήρξε μια απότομη αλλαγή. Το επενδυτικό πρόγραμμα, τα κίνητρα που δόθηκαν, έφεραν μια απότομη αλλαγή, μια πίεση πάνω στην πόλη, η οποία δεν είχε χρόνο να απορροφήσει αυτές τις απότομες αλλαγές. Εμείς από το 2018, όταν αρχίσαμε και βλέπαμε τι ερχόταν απάνω μας, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες δρομολογήσαμε μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, στο Πάνω Σολομονίδης, οι οποίες παρότριναν την κεντρική κυβέρνηση να προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένη οριοθέτηση των μεγάλων αναπτύξεων και των ψηλών κτηρίων, για θέματα που αφορούσαν τα ανταποδοτικά ωφέλη, για θέματα που αφορούσαν στρατηγικές μελέτες συνολικών επιπτώσεων και όχι μια μελέτη για την κάθε ανάπτυξη ξεχωριστά. Κάποια εισακούστηκαν, κάποια δεν εισακούστηκαν, όμως όντως η πόλη μας υπέστη αυτή την, αν θέλετε, εισβολή μιας καινούριας πολεοδομικής ανάπτυξης. Αφού το αποδέχεστε αυτό, και συγγνώμη που παρεμβαίνω, παρακαλώ. Αφού το αποδέχεστε αυτό, θα γίνω ακόμα πιο διεισδυτικός στο ερώτημά μου. Ο Δήμαρχος έχει δύναμη να επιβάλλει αλλαγές σε μια τότε αρπακόλα εξέλιξη της πόλης του? Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένες εξουσίες σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αναπτύξεις και τα ψηλά κτίρια. Η εξουσία της, του Διευθυντή της Πολεοδομίας είναι καθοριστική και κομβική. Για να οριοθετήσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους πύργους και τις μεγάλες αναπτύξεις είναι εκτός Δήμου Λεμεσού. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, γιατί ο αστικός ιστός είναι ενιαίος. Δεν γνωρίζει ο κόσμος δυστυχώς τι αποτρέψαμε από του να γίνει. Γιατί ήταν όλα μέσα στις διαδικασίες μιας συλλογικής απόφασης. Αρνηθήκαμε σε αναπτύξεις οι οποίες ήταν εκτός μέτρου. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ένα μέτρο. Μειώσαμε ύψη. Απορρίψαμε αρχιτεκτονικές προτάσεις παράλογες που παραβίαζαν την περιοχή ειδικού χαρακτήρα. Με 25 όροφα κτίρια, την οδό Γλάστονος, την περιοχή του Κάστρου για παράδειγμα. Αν αυτές οι προτάσεις από συγκεκριμένους αρχιτέκτονες γινόντουσαν αποδεκτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα αλλοιώνεται η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν των δυνατοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ένα μέτρο και σε κάποιο βαθμό το κρατήσαμε, τουλάχιστον την περιοχή ειδικού χαρακτήρα την αφήσαμε παρθένα από αυτές τις παρεμβάσεις. Οι αποφάσεις φυσικά ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλές φορές ήμουν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει όμως σημασία. Δεν απεκδίωμαι τον ευθυνό μου. Ήταν μια περίοδος όπου η Λεμεσός έπρεπε να αντισταθεί, αντιστάθηκε σε αυτόν το τσουνάμι που ήρθε εξαιτίας της νομοθεσίας και του επενδυτικού προγράμματος με τα διαβατήρια, που ήταν μια τρομακτική πίεση πάνω στις αρχές και πάνω στις διαδικασίες, και μπορέσαμε και διασώσαμε πολλά πράγματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Τώρα μπορείτε να δώσω το λόγο στον κύριο Αρμέφτη καταρχήν να σχολιάσει κάτι από τις απαντήσεις για να μπορέσετε μεταξύ σας πλέον να υπάρξει ένας κύκλος απαντήσεων σε σχέση με τις τοποθετήσεις τις οποίες υπήρχαν. Κύριε Αρμέφτη. Λοιπόν, αρχίσω από τον κύριο Δήμαρχο σε σχέση με τα ψηλακτήρια. Καταρχήν, στην θητεία του αδειοδοτήθηκαν
10 από τα 12 ψηλά κτίρια και μόλις πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα έχει και ένα δημοσίευμα ότι εγκρίθηκε ο ψηλότερο κτίριο στην πόλη και στην Κύπρο, 180 μέτρα, 43 ορόφους, 44. Στη Λεωφόρο Μαγαρίου, που δίπλα είναι κατοικίες, διόρφες, τριόρφες, ένα κτίριο, 30 ορόφων. Όσον αφορά την... 30 ή 43. Συγγνώμη. 30 ορόφων ή 43. 43-44 ορόφους. Ναι, ναι. Σε αυτές τις προτάσεις που αναφέρει στο σχέδιο περιοχής του κέντρου, που ήταν μια προσπάθεια αλήθεια, μια που ξεκίνησε από το 2012 και κατέληξε μέχρι πέρσι το 2023, δηλαδή μια διαδικασία 11 χρόνων, που εδώ φαίνεται ότι το σύστημα της γραφειοκρατίας και ευθύνες και της Λευκωσίας και του Πολοδομικού Συμβουλίου που δεν έβαλα σωστές προτεραιότητες, ίσως δεν φωνάξαμε και πάρα πολύ για να υπάρχει μια έτσι προτεραιότητα, γιατί ακριβώς μας προσπέρασε η ανάπτυξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό σε μια πόλη. Με ανάφερε τις αναπτυξιακές πιέσεις. Άρα το ζητούμενο είναι κατά πόσον έχεις αντιστάσεις, παίρνεις πρωτοβουλίες. Και θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, έχει μεγάλες εξουσίες. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να εγκρίνει η κεντρική πολυοδομία αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα παράδειγμα να σας πω, πριν 6 μήνες, 7 μήνες, στην Πάφο, το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε κτίριο, ενώ είχε τη θετική άποψη της πολυοδομίας, ένα ψηλό κτίριο στο παραλιακό μέτωπο. Άρα, πάρα πολλά γίνονται, αν θέλει πραγματικά, η τοπική αρχή. Αυτό που με έφομαι, ίσως, είναι αυτή η υποκρισία. Στο κέντρο της πόλης έχει φύγει από την περιοχή ΠΕΧ, αφαιρέθηκε, η περιοχή του παραλιακού μετώπου ή η περιοχή της ανεξαρτησίας, που επιτρέπει πλέον ψηλότερα κτίρια από ό,τι είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα, όλα αυτά, θεωρώ ότι την ανάπτυξη πρέπει να τη δούμε με έναν τρόπο ολιστικό, να δούμε γενικότερα την διάσπαρτη ανάπτυξη της πόλης, που η πόλη σήμερα, όλοι όσο ο Μητροπολιτικός Δήμος, εκτείνεται 30 χιλιόμετρα από την Επισκοπή μέχρι τη Μονή και 10 χιλιόμετρα βάθος, που αυτό θα επιφέρει πάρα πολύ κόστος όσον αφορά και στις υποδομές, φανταστείτε, αποχητευτικά, αντιπλημμυρικά, και δεν θωρακίζεται η πόλη και υπάρχει αυτή όλη η διασπορά και με μεγάλο κόστος και στο κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό οφείλεται γιατί δεν έχουμε εκείνη την... είναι πολύ ανοιχτή πόλη. Αν ήταν πιο μαζεμένη πόλη, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά τα πράγματα. Κύριε Μιχαλίδη. Ναι. Η ποιότητα ζωής, στην οποία έχετε αναφερθεί, κάναμε πρόσφατα μια έρευνα που έλεγε ότι το πρώτο πράγμα που ιεραρχεί ένα δημότης είναι η ποιότητα ζωής. Και ότι ο βαθμός ικανοποίησης, μιλώ Παγκύπρια, όχι για Λεμεσό, είναι στο 40%. Άρα έχουμε 60% των δημοτών, Παγκύπρια, θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής που έχουμε σήμερα δεν είναι ικανοποιητική. Θέλω να δω και να πω κάτι για την αλλίωση του χαρακτήρα της πόλης. Μίλησε ο Γιάννης για υποκρισία. Πράγματι είναι υποκρισία. Εδώ έχουμε ένα ο οποίος ήταν πρωτεργάτης, και δεν το λέω με κακό τρόπο, Γιάννη, ο οποίος σχεδίαζε, υπόβαλε, προωθούσε τους πύργους. Και από την άλλη είχαμε ένα δήμαρχο και ένα δημοτικό συμβούλιο που έγκρινε. Και μετά μας λένε και οι δύο για υποκρισία και ότι κάναμε το άπαντο δυνάμεο μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πόλη δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της. Και αφού δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της αυτή η πόλη, γιατί αφού ξέραμε ότι θα γίνει το πάρτι που θα γίνει στο Καρνάγιο, δεν μπορούσαν ήδη να αποτρέψουν όλα αυτούς τους πύργους που γίνονται στο κέντρο. Και το ερώτημα είναι πραγματικά. Και ρωτήσατε, το πρώτο σας ερώτημα ήταν ποια η διαφορά. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς προτάσουμε τον Δημότη, κύριε Βαδόπουλη. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη. Κύριε Βαδόπουλη, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τα ψηλά κτίρια. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 12 πολεοδομικές άδειες, εκ των οποίων η μία έληξε. Άρα μας απομένουν 11. Από τις 11, οι 2 εκδόθηκαν πριν το 2017 που αναλάβαμε και οι 8 μετά το 2017, και υπήρχε μία, το κτίριο Όασης, εκεί που ήταν η κλινική του Μάριου Τριτοφτίδη, που είχε μια αρχική άδεια το 2017 και μια τελική άδεια μετά το 2017.
Θέλω να τονίσω το εξής όμως. Από τις άδειες που εκδόθηκαν μετά το 17, αλλά κατατέθηκαν πριν το 17, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε αρνητική άποψη για καμιά από αυτές. Εμείς και απορρίψαμε, όπως σας είπα προηγουμένως, και μειώσαμε ορόφους. Μειώσαμε 10 ορόφους στο νέο. Να μην αναφέρω όμως ονόματα. Μειώσαμε αρχιτεκτονική πρόταση του κ. Αρμέφτη από 25 σε 13 ορόφους. Άρα έχουμε αντιστάσεις, κύριε Αρμέφτη. Απέναντι από τον Μόλο. Απέναντι από τον Μόλο, 25 ορόφους, τους κάναμε 13. Άρα έχουμε αντιστάσεις. Έχουμε αντιστάσεις γιατί μειώσαμε στη Γλάστονος, πρότασή σας, από 23 σε 12. Έχουμε αντιστάσεις γιατί μειώσαμε πρότασή σας στην περιοχή του Κάστρου από 9 ορόφους απέναντι από το Κάστρο σε 4. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι η πρώτη άδεια που δόθηκε για το ΟΑΝ, για 30 ορόφους, ανέτρεψε την μέχρι τότε επικρατούσα συνθήκη για χτίρια μέχρι 20 ορόφους, που ήταν η δίδυμη πύργη περίπου. Και αυτό επηρέασε, οφείλουμε να πούμε, σε καθοριστικό βαθμό και την μετέπειτα πορεία. Με βάση νιώθετε λοιπόν, δηλαδή ότι έγινε λάθη. Ήταν πολύ δύσκολο. Νιώθετε ότι γίνανε λάθη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ακόμα περισσότερο δύσκολο να ακολουθηθεί μια πιο ήπια πολιτική. Και να αναφέρω και για το ώρα, το χτίριο των 44 ορόφων. Οφείλω να πω ότι εγώ διαφώνησα με αυτή την απόφαση και θεωρούσα ότι ήταν μια υπερβολή. Όμως αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε την απόφαση και αναλαμβάνουμε ασφαλώς την ευθύνη ως Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν προσπαθώ να αποποιηθώ τον ευθυνό μου, απλά για σκοπούς σωστής ενημέρωσης το λέω. Κύριε Αρμέφτη. Θέλουμε να αποδρέψουμε κάτι. Σίγουρα κάνουμε περισσότερο από το να είμαστε αμέτωχοι σε μια διαδικασία. Όσον αφορά τις αναπτύξεις που αναφέρει ο κύριος. Σας αναφέρει και προσωπικά. Ναι, ο κύριος Νικολαίδης, να πω ότι έχουν αδειοδοτηθεί στο Δήμο Λεμεσού μέχρι στιγμής ένα χτίριο ψηλό που είμαι αρχιτέκτονας και είναι στην περιοχή μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού, που η Δημαρχία του κ. Νικολαίδη από την αρχή έχει αδειοδοτήσει αυτό το χτίριο και είναι το μοναδικό ψηλό χτίριο. Από εκεί και πέρα, στο παραλιακό μέτωπο είναι διαμέσου των αλλαγών που είχε επιφέρει πάλι οι προτάσεις του κυρίου Νικολαίδη, ώστε από 6 ορόφους να πάει σε 12 και το χτίριο αυτό έχει αδειοδοτηθεί στους 10 ορόφους. Εάν θέλουμε να αναφέρουμε την διαδικασία με την οποία κάποιος πελάτης μπορεί να πιέζει τον οποιοδήποτε, ο αρχιτέκτονας απλώς σχεδιάζει. Δεν ποινικοποιείται ο σχεδιασμός. Αυτό που ελέγχεται. Αυτό που ελέγχεται είναι αυτός που εγκρίνει τις άδειες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να κάνω και μια διευκρίνηση. Ποτέ δεν ήμουν πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής. Ήμουν μέλος της Πολεοδομικής. Ήμουν πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης, που ουσιαστικά δουλέψαμε όσον αφορά για τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνταν εκείνη την εποχή, που ήμασταν πολύ περήφανοι ότι κληροδοτήσαμε στην πόλη έργα αξίας 65 εκατομμυρίων.